Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr. Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα σκεφτήκαμε να βρίσουμε την Κατερίνα Ντούσκα και τον Λίον of Athens για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision που θα διεξαχθεί σε κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Αλλά αποτύχαμε. Διαπιστώσαμε πόσο δύσκολο είναι να κρατάς κακία σε μια γυναίκα η φωνή της οποίας σου θυμίζει την Amy Winehouse και σε έναν άντρα που ξεκινά ένα τραγούδι του με μια φράση του λένε. Αντί γι' αυτό λοιπόν, θελήσαμε να τους πούμε ραδιοφωνικά μια ιστορία που τους διηγήθηκαν αυτή την εβδομάδα και 100 Παλαιστινοί καλλιτέχνες. Μια ιστορία για μια ασήμαντη ταμεία σε ένα σούπερ μάρκετ της Ιρλανδίας, η οποία αποφάσισε να τα βάλει με ένα κτίνος και τον νίκησε. Και ύστερα θυμόμαστε μουσικές ιστορίες για ένα μποϊκοτάζ που ξεκίνησε στη Νότια Αφρική και σήμερα συνεχίζεται στο Ισραήλ. Και το κάνουμε με τη βοήθεια του Roger Waters και κάτι άλλων παιδιών που δεν λένε να γεράσουν. Hey pretty baby, I just don't know what you're looking for. Why don't you try explaining? And maybe this time we can be more than a simple acquaintance or a random knock on the door. They tell me I'll make it, and that you're really not worth troubling over. Maybe you're not one in a million. You're as common as everyone is. Baby, you're not that one in a million. Why can I see it? Tell me, why am I? Κατερίνα Ντούσκα, η τραγουδίστρια που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, τραγουδά το One in a Million, μία στο εκατομμύριο. Φαινομενικά, τόσες είναι και οι πιθανότητες που έχουμε να την πείσουμε να μην συμμετάσχει στη Eurovision και να μην νομιμοποιήσει με την παρουσία της τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που πραγματοποιεί το κράτος του Ισραήλ. Τα εγκλήματα που προσπαθεί τώρα να εξοραίσει μέσω ενός διαγωνισμού τραγουδιού.
Και ξέρουμε ότι οι πιθανότητες μας είναι μία στο εκατομμύριο, γιατί είμαστε πολύ μικροί και δεν έχουμε να τις προσφέρουμε τίποτα που να μπορεί να συγκριθεί με τη λάμψη της Eurovision. Κάπως έτσι σκέφτηκαν αρχικά και οι 100 Παλαιστίνιοι καλλιτέχνες, που αυτή την εβδομάδα έστειλαν μια ανοιχτή επιστολή στην Κατερίνα Ντούσκα και όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Ως Παλαιστίνιοι καλλιτέχνες, είπαν, που ζούμε τη βαναυσότητα, που ζούμε την καθημερινή κατοχή ή την καθημερινή εξορία, δεν μπορούμε να σου προσφέρουμε τα εκτυφλωτικά φώτα της Eurovision. Μπορούμε όμως να σου προσφέρουμε μια θέση στα βιβλία της ιστορίας. Για την ακρίβεια, υποσχέθηκαν στην Κατερίνα Ντούσκα και τον Λίον οφ Άθενς να τους προσφέρουν την υστεροφημία που έχει μια φτωχή ταμείας σε ένα σούπερ μάρκετ της Ιρλανδίας. Και ενώ εκ πρώτης όψεως δεν ακούγεται και σαν την προσφορά του αιώνα, άρχισαν να τους διηγούνται, όπως θα κάνουμε και εμείς, την ιστορία της κυρίας Μέρι Μάνινγκ. Της κυρίας για την οποία τραγουδούσε κάποτε ο Κρίστι Μουρ. Close your eyes and come with me back to 1984. We'll take a walk down Henry Street to John's department store. The supermarket's busy and the registers make a din. The groceries go rolling out and the cash comes rolling in. Mary Manning is at the checkout and she's trying to keep warm when a customer comes up to her with a basket on her arm. The contents of that basket, Mary's future is to shape, with the label clearly stating her address in the Cape. I can't check out your oranges, Mrs. Now won't you bring them back, for they come from South Africa where white oppresses black. I'd have it on my conscience and I couldn't sleep at night if I had to support the system that denies black people's rights. Ο Κρίστι Μουρ που ακούτε βραβεύτηκε πριν από μερικά χρόνια ως ο καλύτερος εν ζωή καλλιτέχνης της Ιρλανδίας. Και ενώ το συγκεκριμένο τραγούδι μπορεί να μην σας πείθει με την μουσική και τη δομή του, διηγείται μια συναρπαστική ιστορία. Είναι Ιούλιος του 1984 και μια κυρία έχει την ατυχή ιδέα να αγοράσει μερικά grapefruit από το πολυκατάστημα των Dunes στο κέντρο του Δουβλίνου. Χωρίς να το καταλάβει, έχει πυροδοτήσει μια απεργία που θα συμβάλλει στην ανατροπή ενός απολυταρχικού καθεστώτος. Γι' αυτό να προσέχετε τι αγοράζετε στα σούπερ μάρκετ. Στο ταμείο την περίμενε η 20χρονη υπάλληλος Μέρι Μάνινγκ, η οποία μαζί με το συνδικάτο της είχαν πάρει μια σημαντική απόφαση. Να μην δέχονται να πουλάνε προϊόντα που προέρχονταν από το καθεστώς του Απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική. Καλύτερα όμως να μας τα διηγηθεί η ίδια η Μέρι Μάνινγκ. The day that the strike actually started, I was sitting on registers with management behind us. Την ημέρα που ξεκίνησε η απεργία, καθόμουν στο ταμείο και ακριβώς πίσω μου στεκόταν ο διευθυντής του καταστήματος. Ήρθε λοιπόν μια γυναίκα να πληρώσει και κρατούσε μερικά grapefruit που προέρχονταν από τη Νότια Αφρική. Η απόφαση όμως που είχαμε πάρει με το συνδικάτο μου ήταν να μποϊκοτάρουμε ορισμένα προϊόντα, γιατί αυτό μας είχαν ζητήσει άνθρωποι από τη Νότια Αφρική. Της εξήγησα λοιπόν ότι δεν μπορώ να δεχτώ να πληρώσει, γιατί αυτό είχαμε αποφασίσει με το συνδικάτο μας. Και αυτή μου είπε ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Ο διευθυντής όμως μου είπε, κλείσε το ταμείο και έλα στο γραφείο μου αμέσως. Πήρε λοιπόν εμένα σε ένα δωμάτιο και μια συνάδελφό μου σε ένα άλλο. Και μας είπε ότι έχουμε 5 λεπτά να σκεφτούμε τι θα κάνουμε. Όταν γύρισε, με ρώτησε τι αποφάσισα να κάνω και του είπα ότι θα συνεχίσω τον μποϊκοτάζ. Και τότε μου ανακοίνωσε την οριστική απόλυσή μου. And I said yes, and she said, well, then it's indefinitely suspended. Η Μέρι Μάνινγκ χάνει τη δουλειά της και ξεκινά μια απεργία μαζί με 10 συναδέλφους της. Κάθε ημέρα, με βροχή και ήλιο, με χιόνι και χαλάζι, βρίσκεται έξω από το πολυκατάστημα, κρατώντας ένα πλακάτ ενάντια στο Απαρχάιντ, για το οποίο ακόμη γνωρίζει ελάχιστα.
Μέσα από αυτή τη διαδικασία όμως θα μετατραπεί σε έναν από τους πιο δυνατούς μαχητές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και ίσως ο άνθρωπος που μετέτρεψε μια ταμεία πολυκαταστήματος σε σύμβολο του αγώνα για τα δικαιώματα των μαύρων να ήταν ο Νίμρον Τσεντζάκε. Ένας παλιός συγκρατούμενος του Νέλσον Μαντέλα, ο οποίος βρέθηκε εκείνες τις μέρες στην Ιρλανδία. Ιστορίες για να σας διηγηθούμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. It was 25 years to take that man away. Now the freedom moves in closer every day. Wipe the tears down from your saddened eyes. They say Mandela's free, so step outside. Oh, 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 Mandela Day. Ooh, Mandela's free. It was 25 years ago this very day. Held behind four walls all through night and day. Still the children know the story of that man. And we know what's going on right through your land. 25 years ago. Them from your face. I can feel his heartbeat moving deep inside. It was 25 years they took that man away. And now the world came dancing, Nelson Mandela's free. Οι Simple Minds τραγουδούν για τα 25 χρόνια που πέρασε στη φυλακή ο Νέλσον Μαντέλα. Και για ορισμένα από αυτά τα χρόνια βρισκόταν στο ίδιο κελί με τον αγωνιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Νίμρον Τσεντζάκε. Ο Τσεντζάκε θα διαφύγει στην Ιρλανδία για να γλιτώσει από σχεδόν βέβαιο θάνατο. Και μόλις πληροφορείται για την απόλυση της Μέρι Μάνινγκ, πηγαίνει να γνωρίσει τις απεργούς. Μια ιστορία που διηγούνταν οι ίδιες αρκετά χρόνια αργότερα στο ντοκιμαντέρ Blood Fruit. The first time I ever met Nimrod Tsedjaka was on the picket line. I'd say we were about 10 days on strike at this stage. And I had actually never met. Γνώρισα τον Νίμροντ Τσεντζάκε κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας μας. Είχαμε ξεκινήσει μόλις πριν από 10 μέρες και μέχρι τότε δεν είχα γνωρίσει κανένα μαύρο άνθρωπο στη ζωή μου. Θυμάμαι ότι είχε τόσο λυπημένα μάτια, αλλά όταν σου μίλαγε για όσα συνέβαιναν στη Νότια Αφρική, είχε απίστευτο ενθουσιασμό. Μας μιλούσε για το κελί το οποίο μοιραζόταν στη φυλακή με τον Νέλσον Μαντέλα και για τις ιστορίες που έλεγαν μεταξύ τους. Ο Σεντζάκη θα μοιραστεί τις ίδιες ιστορίες με τους απεργούς του πολυκαταστήματος Dunes. Και είναι μία από εκείνες τις στιγμές που συνειδητοποιείς πως όλα όσα φοβάσαι για το μέλλον μπορεί να χωράνε στο παρόν κάποιου άλλου ανθρώπου. He had to leave his country because he was on trial for treason, and this was for organizing a picket in his.
αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα του, γιατί θα τον δίκαζαν για προδοσία. Και όλα αυτά απλώς γιατί είχε οργανώσει μια διαμαρτυρία σαν τη δική μας στη Νότια Αφρική. Εμείς ήμασταν λευκές και είχαμε την ελευθερία να κάνουμε απεργίες στη χώρα μας. Ο Νίμροντ όμως μας εξηγούσε ότι αν ήμασταν μαύροι και απεργούσαμε στη Νότια Αφρική, θα μας σκότωναν. Και τότε συνειδητοποιήσαμε τι πραγματικά συνέβαινε. Το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί σε εμάς ήταν να χάσουμε τη δουλειά μας. Αν ήμασταν στη Νότια Αφρική, θα ήμασταν νεκρές. The worst thing that could happen to us is that we lose a job. If we were over there, we would be dead. Η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται σήμερα στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και οι 100 Παλαιστίνοι καλλιτέχνες το υπενθύμησαν στην Κατερίνα Ντούσκα και τον Λίον οφ Άθενς. Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι η Eurovision θα διεξαχθεί στο Tel Aviv και αρκετοί καλλιτέχνες άρχισαν να ετοιμάζουν τις αποσκευές τους, ο Ισραηλινός στρατός έχει δολοφονήσει περίπου 200 Παλαιστίνιους. Ανάμεσά τους, παιδιά, άοπλες γυναίκες, αλλά και γιατρούς και νοσηλευτές που προσπαθούσαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες σε τραυματίες. Κάποιος ελεύθερος σκοπευτής του Ισραήλ τους έβαζε στο κέντρο της διόπτρας του, ζήτουσε άδεια μέσω ασυρμάτου από το κέντρο ελέγχου επιχειρήσεων και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα τους εκτελούσε εν ψυχρό. Εικόνες βγαλμένες από την ταινία «Η λίστα του Σίντλερ», τις οποίες στη δική μας περίπτωση δεν τις μεταφέρει ο Σπίλμπεργκ, αλλά το CNN. An Israeli sniper zeroes in on a Palestinian man near the Gaza border. Ένας Ισραηλινός ελεύθερος σκοπευτής σημαδεύει έναν Παλαιστίνιο άντρα κοντά στα σύνορα με τη Γάζα. Φαίνεται να είναι άοπλος. Όταν σταματήσει τον πυροβολή, δίνει εντολή ο αρχηγός στο βίντεο. Ακούγεται ο πυροβολισμός και ο άντρας πέφτει. Πουτάνας, γε, φωνάζει ένας από τους στρατιώτες. Τι θρυλικό βίντεο. Δεν έχω δει κάτι τέτοιο εδώ και καιρό. Εμείς βέβαια, αν θυμάστε, διηγούμασταν απλώς ιστορίες για μια ταμεία ενός πολυκαταστήματος από την Ιρλανδία της δεκαετίας του 80. Η Mary Manning και η απεργή του πολυκαταστήματος συνεχίζουν την απεργία και τον μποϊκοτάζ της Νότιας Αφρικής και σε λίγες εβδομάδες έχουν γίνει γνωστοί σε ολόκληρο τον κόσμο. 3 months ago, a 20-year-old cashier at Dunn's Stores in Henry Street, Dublin, said she wouldn't handle South African fruit. Τα δελτία ειδήσεων της εποχής ασχολούνταν για μήνες με την υπόθεση. Η απεργία όμως θα κρατήσει 3 χρόνια. Αρκετός χρόνος για να αισθανθείς ότι όλα είναι πλέον χαμένα. Εκείνη τη στιγμή φαινόταν ότι κανένας δεν νοιαζόταν πλέον για μας. Μας είχαν αφήσει στην τύχη μας. Υπήρχαν μέρες που σκεφτόμασταν να τα παρατήσουμε. Αλλά ο Νίμροντ ήταν εκεί, με ήλιο και με βροχή. Και όταν μας έλεγε ιστορίες για όσα συνέβαιναν στη χώρα του, μας βοηθούσε να συνεχίσουμε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Για 3 χρόνια, ο Νίμροντ Σετζάκε και η Mary Manning περνούσαν τις ζωές τους έξω από ένα πολυκατάστημα. Γνώριζαν όμως πως ό,τι και αν τους συνέβαινε δεν μπορούσε να συγκριθεί με τη φρίκη που ζούσαν καθημερινά οι άνθρωποι στη Νότια Αφρική. Και σε αυτά τα 3 χρόνια, το κίνημα εναντίον του Apartheid γιγαντωνόταν σε ολόκληρο τον πλανήτη. Με εξαίρεση τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, μία μετά την άλλη, οι χώρες της Δύσης αλλά και ο ΟΗΕ άρχισαν να καταδικάζουν δημόσια το ρατσιστικό καθεστώς της Νότιας Αφρικής. Και ο Τζιλ Σκοτ Χίρον δηλώνει παρόν για να τραγουδήσει ότι η Επανάσταση μπορεί να μην μεταδοθεί από την τηλεόραση, αλλά είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει στο Johannesburg. Johannesburg.
Ο Τζιλ Σκοτ Χίρον τραγουδά για τα αδέρφια του στο Johannesburg που σταματούν να εργάζονται στα ορυχεία και συγκρούονται με τις δυνάμεις καταστολής. «Δεν μου αρέσει», λέει, «η στιγμή που αρχίζει να τρέχει το αίμα, αλλά χαίρομαι όταν μαθαίνω ότι υπάρχει κάποιος που ακόμη αντιστέκεται». Το μποϊκοτάζ του Απαρτχάιντ έχει αποδώσει πλέον καρπούς μέσα και έξω από την Νότια Αφρική. Και εκείνη ακριβώς τη στιγμή η Μέρι Μάνινγκ κερδίζει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής της. Η κυβέρνηση της Ιρλανδίας αναγκάζεται να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με το καθεστώς της Νότιας Αφρικής. Το Απαρτχάιντ αρχίζει να καταραίει. Και δύο χρόνια αργότερα, το 1990, ο Νέλσον Μαντέλα βγαίνει από τη φυλακή. Και ένα από τα πρώτα πράγματα που θα κάνει είναι να ταξιδέψει στο Δουβλίνο για να ευχαριστήσει την ταμεία ενός πολυκαταστήματος. In particular, we remember the unprecedented stand taken by the Dunes strikers. Θυμόμαστε ιδιαίτερα το πρωτοφανέ στένο των απεργών του πολυκαταστήματο Dunes για 2,5 χρόνια που μοντοποιούσαν κινητοποίησει ενέντε στην πόλη προϊόντων τη Νότια Αφρική. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι θυσίε που έκαναν. Κάποιοι έχασαν τη δουλειά του. Και φυσικά δεν χρειάζεται να σε εξηγήσω εγώ τι κακουχίε από τι οποίε πέρασαν. Τι γνωρίζετε πολύ καλά. Το όνομα τη Μέρι Μάνινγκ είναι σήμερα δρόμο στο Johannesburg. Ίσως γιατί προτίμησε τον έπαινο του Δήμου και των Σοφιστών, τα δύσκολα και τα ανεκτήμητα έβγε, και όχι τη σατραπία. Και είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι αυτό θα κάνει και η Κατερίνα Ντούσκα και ο Λίον Οφάθανς όταν θα ανακοινώσουν ότι αποσύρουν τη συμμετοχή τους από τη Eurovision. Όχι βέβαια γιατί έχει κάποιο πρόβλημα η Eurovision, αλλά γιατί έχει μετατραπεί σε ένα πανίσχυρο όπλο προπαγάνδας στα χέρια του κράτους του Ισραήλ. Και αν θέλετε κι εσείς να τους βοηθήσετε να λάβουν αυτή την τρομακτικά δύσκολη και γενναία απόφαση, μπορείτε να υπογράψετε το κείμενο που θα βρείτε στη διεύθυνση bdsgreece.net από την ελληνική πρωτοβουλία για το καλλιτεχνικό, ακαδημαϊκό και εμπορικό μποϊκοτάζ του Ισραήλ. bdsgreece.net. Εμείς σας αφήνουμε με ένα τραγούδι του Leon of Athens. Αυτό που ξεκινά με μια φράση του Λένιν. Και επιστρέφουμε με μερικές ακόμη ιστορίες μποϊκοτάς του Roger Waters, τον Pink Floyd. Υπάρχουν δεκαετίες στις οποίες δεν συμβαίνει τίποτα. Και υπάρχουν εβδομάδες στις οποίες συμβαίνουν δεκαετίες. Modern love is an exchange, a young heart in close range. No light shines in this age. Your love is my cage. I better start running, I better start running, even if I can't escape. Love is like an airplane going down the flying high. You take me for a ride. Modern love is to calculate, be the first to hit how you fall in vain. No light shines dark days, your love is my cage. I better start running, I better start running, even if I can't escape. Your love is like an airplane. I better start running, I better start running, even if I can't escape. Your love is like an airplane. Take me for a ride.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@word.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου με αφορμή τις διεθνείς εκκλήσεις για τον μποϊκοτάζ της Eurovision που κλιμακώνονται σε όλη την Ευρώπη, θυμόμαστε την πολιτική ιστορία του Roger Waters, του παλαιόλικου τον Pink Floyd, που έχει αφιερώσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του στην προάσπιση των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων. Skull and crossbones on the doormat. Picture yourself on the streets of Laredo. Picture the Casbah. Picture Japan. Picture your kid with his hand on the trigger. Picture prosthetics in Afghanistan. Picture a courthouse with no fucking laws. Picture a cat house with no fucking whores. Picture a shit house with no fucking drains. Picture a leader with no fucking brains. Ο Roger Waters δανείζεται στίχους από το Lucy in the Sky with Diamonds των Beatles και μας ζητά ευγενικά να φανταστούμε μερικές εικόνες. Τα παιδιά σας με το δάχτυλο σε μια σκανδάλη και ύστερα κάποιον με προσθετικά πόδια στο Αφγανιστάν. Ένα δικαστήριο χωρίς νόμους, έναν οίκο ανοχής χωρίς πόρνες, ένα καμπινέ χωρίς αποχέτευση και έναν πρόεδρο χωρίς μυαλό. Και αν έχετε αμφιβολίες ποιος είναι ο πρόεδρος, που το κεφάλι του είναι άδειο σαν οίκος ανοχής χωρίς πόρνες και ταυτόχρονα γεμάτο σαν τουαλέτα χωρίς αποχέτευση, να σας θυμίσουμε ότι σε μία από τις τελευταίες συναυλίες του, οι γιγαντοοθόνες του Roger Waters έγραφαν «Ο Τραμπ είναι γουρού». Και ύστερα, στο ίδιο τραγούδι, ο Waters μας καλεί να μπούμε σε ένα ιδιωτικό αεροπλάνο, με τα πόδια δεμένα στο πάτωμα, χωρίς παράθυρα. Και εύχεται, λέει, να ήμασταν εκεί, στο Guantanamo. Wish you were here, in Guantanamo Bay. Είναι η στιγμή που ο Roger Waters συναντά μουσικά τους Pink Floyd της δεκαετίας του 70 και του 80 και είναι πιο πολιτικός από ποτέ. Άλλοτε με απλουστεύσεις και άλλοτε με τόσο ριζοσπαστισμό που ελάχιστοι καλλιτέχνες του μεγέθους του έχουν επιδείξει τον τελευταίο αιώνα. Για να καταλάβετε βέβαια όλη αυτή τη διαδρομή, πρέπει να γυρίσουμε πίσω στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και θα το κάνουμε ύστερα από αυτό εδώ.
you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the war for a lead role? Στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου παίρνουμε ιδέες για να μιλήσουμε για διεθνείς εξελίξεις των τελευταίων 7 δεκαετιών. Ο Waters καταγόταν από οικογένεια ανθρακορίχων και μονάχα αυτός, του πατέρα του γιος, ήταν πια ένας αστός. Αυτό που άλλαξε για πάντα την ιστορία της οικογένειας Waters ήταν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. This is London. London calling in the home, overseas and European services of the BBC and through United Nations Radio Mediterranean. And this is John Snagg speaking. Supreme Headquarters, Allied Expeditionary Force, have just issued communique number one. Όταν ολόκληρη η Ευρώπη άκουγε τα νέα των συμμαχικών δυνάμεων από το BBC, ο πατέρας του Roger Waters ήταν αρνητής στράτευσης και για τον λόγο αυτό έγινε οδηγός ασθενοφόρου. Για την ιστορία ήταν επίσης φανατικός θρησκευόμενος και κομμουνιστής, γεγονός που περιπλέκει τόσο την ιστορία μας, ώστε προτιμάμε να το αφήσουμε στην άκρη. Σε ό,τι μας αφορά, ο πατέρας του Ρότζερ αποφάσισε τελικά να καταταγεί για να πολεμήσει τον φασισμό το μήνα που γεννήθηκε το παιδί του, το Σεπτέμβριο του 1943. 5 μήνες αργότερα σκοτώθηκε σε μια μάχη στην Ιταλία, λίγο έξω από τη Ρώμη. Και ο Ρότζερ Waters δεν το συγχώρεσε αυτό ποτέ στον πόλεμο. It was just before dawn, one miserable morning in black 44, when the forward commander was told to sit tight, when he asked that his men be withdrawn. Το 1979, όταν ολοκληρώνεται και το The Wall, ο Roger Waters διηγείται με κάθε λεπτομέρεια το θάνατο του πατέρα του στο τραγούδι When the Tigers Broke Free.
Τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος βέβαια θεώρησαν ότι ήταν ελαφρώς προσωπικό και τον έπεισαν να μην το συμπεριλάβει στο άλμπουμ. Στο τραγούδι, ο Waters κατηγορούσε το Γενικό Επιτελείο των Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων για τις αποφάσεις που οδήγησαν στο θάνατο του πατέρα του. Αυτό που πραγματικά τον εξόργιζε όμως ήταν ένα συλληπιτήριο τηλεγράφημα της κυβέρνησης που βρήκε ύστερα από χρόνια στο σπίτι του. Ένα τηλεγράφημα το οποίο υποτίθεται ότι είχε σφραγίσει ο ίδιος ο βασιλιάς. Και κάπως έτσι, καταλήγει ο Waters, πήρατε τον μπαμπά μου μακριά από μένα. To call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Open your heart, I'm coming home. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για τον Roger Waters, ενώ αυτός τραγουδά για πολέμους, κρατική τρομοκρατία και υψηλά τείχη. Και ίσως κανένα σημείο του πλανήτη δεν συγκεντρώνει με τόση ένταση αυτά τα τρία στοιχεία όσο τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Εκείνη η γωνιά του πλανήτη στην οποία ο Roger Waters έχει αφιερώσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Στο παρελθόν είχε συγκρίνει το κράτος του Ισραήλ με τη ναζιστική Γερμανία, ενώ στηρίζει εδώ και χρόνια τις οργανώσεις που μάχονται ενάντια στα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που πραγματοποιεί η κυβέρνηση της συγκεκριμένης χώρας. Και όταν χρειάστηκε, δεν δίστασε να τα βάλει με τα μεγαθύρια της μουσικής βιομηχανίας, όπως τους Rolling Stones. Όταν οι Rolling Stones έκαναν τα τραγούδια τους πράξη και αποφάσισαν να εκφράσουν τη συμπάθειά τους στο διάολο με μια συναυλία στο Ισραήλ, χιλιάδες οπαδοί τους σε όλο τον κόσμο εξοργίστηκαν. Ήταν ίσως ο χειρότερος τρόπος για τόσο σημαντικούς καλλιτέχνες να κλείνουν μια πορεία μισού αιώνα και λίγο πριν πεθάνουν να τραγουδούν σε ένα κράτος τρομοκράτη. Παρόμοιες σκέψεις πρέπει να έκανε και ο Roger Waters και έτσι στις αρχές Μαΐου του 2004 συνυπέγραψε μια επιστολή μαζί με τον Nick Mason με την οποία καλούσε τους Rolling Stones να ακυρώσουν τη συναυλία.
Τα εξηγούσε ο ίδιος, καταδικάζοντας ταυτόχρονα την πρόθεση του Ισραήλ να αντιμετωπίζει σαν εγκληματίες και τους δικούς του πολίτες που στηρίζουν το διεθνές μποϊκοτάζ. What I have in my hand is a copy of an email that I got this morning from an organization called Boycott From Within. Έχω στα χέρια μου ένα email που έλαβα το πρωί από μια οργάνωση που λέγεται Μποϊκοτάζ από το εσωτερικό. Μου ζητούν να κάνω μια δήλωση γιατί αύριο το Ισραηλινό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει για το αν το μποϊκοτάζ του Ισραήλ θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν κακουργηματική πράξη. Μπορείτε να το πιστέψετε? Το μποϊκοτάζ ήταν μια από τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκε για την ανατροπή του καθεστώτος του Apartheid στη Νότια Αμερική. Πρόκειται για μια απόλυτα νομιμοποιημένη ενέργεια και τώρα η δεξιά πτέρυγα του Ισραηλινού Κοινοβουλίου προσπαθεί να την απαγορεύσει. Illegal. Ο Roger Waters, όπως και η Pink Floyd, γνώριζαν πολύ καλά τις σχέσεις του Ισραήλ με το Apartheid. Το φιλοφασιστικό καθεστώς της Νότιας Αφρικής είχε απαγορεύσει την κυκλοφορία του The Wall γιατί είχε μετατραπεί σε ύμνο στις απεργίες των καθηγητών. Το πρόβλημα τώρα ήταν ότι η μάχη του Waters με τα μεγάλα συγκροτήματα που ήθελαν να σπάσουν τον καλλιτεχνικό αποκλεισμό του Ισραήλ θύμιζε τη μάχη με τη Λερναία Ύδρα. Εκεί που προσπαθούσε να περιορίσει τον Mick Jagger, πεταγόταν το ξερό κεφάλι του Tom York, τον Radiohead. Tom York υποστηρίζει μέσα σε ένα κατάμεστο στάδιο ότι είναι ένα καθήκη ή, σύμφωνα με την επικρατέστερη μετάφραση του Creep, ένας λιχρίτης. Και ο λόγος για τον οποίο ακούμε τη συγκεκριμένη κακή εκτέλεση είναι ότι ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια της μεγάλης συναυλίας που είχαν δώσει οι Radiohead στην Ολλανδία με αίτημα την απελευθέρωση του Θιβέτ. Η Radiohead είναι από εκείνα τα συγκροτήματα που νομίζεις ότι ενδιαφέρονται για τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις και το απέδειξαν, λέει, με την συναυλία τους για το Θιβέτ. Μόνο που το συγκεκριμένο αίτημα μπορεί μεν να είναι δίκαιο, αλλά εντελώς συμπτωματικά έχει πάντα και την υποστήριξη της πλησιέστερης Αμερικανικής πρεσβείας. Και οι Radiohead έχουν αποδείξει ότι ξέρουν πώς να μην ενοχλούν τους ισχυρούς. Όταν λοιπόν αποφάσισαν να σπάσουν το διεθνή καλλιτεχνικό αποκλεισμό του Ισραήλ, ο Roger Waters ήταν εκεί να τους θυμίσει πόσο λεχρίτες είναι. Δεν το είπε αυτός, το λέμε εμείς. Ο ίδιος πάντως εξηγούσε πριν από μερικά χρόνια γιατί το να υποστηρίζεις τους Παλαιστίνιους και όχι το κράτος του Ισραήλ είναι αυτό που διαχωρίζει έναν άνθρωπο από έναν μη άνθρωπο.
There have been lots and lots of violations of international law by the Israeli government in complicity. Έχουν γίνει πάρα πολλές παραβάσεις του διεθνούς δικαίου από την κυβέρνηση του Ισραήλ με τη συνεργασία της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Η κατάληψη της δυτικής όχθης, η φυλάκιση του λαού της Γάζας, το χτίσιμο εγκαταστάσεων στα κατελημένα εδάφη και η μετακίνηση του λαού έξω από αυτά τα εδάφη. Όλα αυτά είναι ενάντια στον νόμο. Τα θύματα αυτών των παραβάσεων δεν έχουν διέξοδο. Κάποιοι από εμάς πιστεύουν ότι ο νόμος είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία στη ζωή μας. Αν χάσει την ικανότητά σου να αισθάνεσαι συμπονετικά απέναντι στους άλλους ανθρώπους, δεν είσαι πια άνθρωπος. Έχεις αποτύχει στο να παραμείνεις άνθρωπος. Ο Ρότζερ Ουότερς θα πληρώσει ακριβά την απόφασή του να παραμείνει στην πλευρά των ανθρώπων. Πριν από μερικά χρόνια, έχασε γι' αυτό 4 εκατομμύρια δολάρια, όταν η American Express απέσυρε τη χορηγία της σε μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες του. Ενώ αν στήριζε μόνο το Θιβέτ, σήμερα θα ήταν σαν τους Radiohead. Κάπου εδώ όμως, λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα να απολαύσετε μόνοι σας τα ωφέλη της συνεργασίας της Ελλάδας και της Κύπρου με το κράτος του Ισραήλ. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας. Down the prison walls on that day.
and the truth will set us free. The truth will set us free. Truth will set us all free. On that day, and deep in my heart, I do believe that the truth will set us all free on that day. And we shall overcome on that day.